Η ομάδα F1 του 3ου και 4ου Γενικού Λυκείου Σερών προκλήθηκε στον εθνικό τελικό του διαγωνισμού F1 in Schools για τη σχολική χρονιά 2023-2024 μετά από τον διαγωνισμό, ο οποίος απευθυνόταν σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποτελεί τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τεχνολογίας στον κόσμο, που στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες, τις νέες τεχνολογίες, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Πραγματοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προτείνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σαν ενδεικτική δράση STEM. Η ομάδα μαθητών F1 μελέτησαν μηχανικά, αεροδυναμικά, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν την κατασκευή τους, πετυχαίνοντας τον στόχο τους και εκτός από τις γνώσεις στη μηχανική κατασκευών, τη φυσική και το βιομηχανικό σχεδιασμό, απέκτησαν τεχνογνωσία σε ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δουλεύοντας ομαδικά στα πρότυπα επαγγελματικών ομάδων μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Σερών, κυρία Ντουμουχτσή Φωτεινή, η υπεύθυνη εκπαιδευτικός κυρία Πολυκαρποπούλου Μαρία, καθώς και μέλη της ομάδας F1, μιλώντας στο Επιλογές, δήλωσαν την υπερηφάνεια και τη χαρά τους. Πείτε μας λίγα λόγια για την πρόκρισή σας στους τελικούς. Τι να σας πω, ειλικρινά, σήμερα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας, για το σχολείο μας. Η συμμετοχή τους στον εθνικό διαγωνισμό της Φόρμουλα 1 στα σχολεία κρίθηκε άξια της δεύτερης θέσης στα δημόσια σχολεία όλης της Ελλάδας. Τα παιδιά μας πραγματικά το πανηγύρισαν χθες και το πανηγυρίσαμε και όλοι μαζί τους σήμερα. Νιώθουμε εξαιρετικά περήφανοι για όλο αυτό που συνέβη, περήφανοι για τα παιδιά. Περήφανοι για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Είναι μια δράση η οποία ολοκληρώθηκε σε αυτή τη φάση που είμαστε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Ολοκληρώθηκε με μια τέτοια επιτυχία. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ του 3ου Γενικού Λυκείου Σερών και του 4ου Γενικού Λυκείου Σερών. Τα παιδιά μας συνεργάστηκαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς του 4ου Λυκείου Σερών. Βλέπετε λοιπόν πόσα εξαιρετικά πράγματα συμβαίνουν στα σχολεία. Η γνώση βέβαια είναι δύναμη, αλλά η γνώση συνοδεύεται πάντοτε και από δεξιότητες, τις οποίες φροντίζουν οι εκπαιδευτικοί μας και τα παιδιά μας να τις αποκτήσουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Και αυτό είναι τιμή για όλους και για όλους που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εδώ, από αυτό το βήμα, έχοντας δίπλα μου τους μαθητές που συμμετείχαν στην ομάδα και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό, την κυρία Πολυκαρπούλου, από όποιον ή όποια μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία των παιδιών και ουσιαστικά θα χρειαστεί η μετάβασή τους στο εξωτερικό, ανάλογα με τον χώρο, με τη χώρα που θα οριστεί να γίνει αυτός ο παγκόσμιος διαγωνισμός. Καλούμε λοιπόν όσοι έχουν αυτή τη θετική διάθεση να βοηθήσουν τους μαθητές μας, τους μαθητές τους δικούς μας και του 4ου Λυκείου Σερών, που όπως σας είπα είναι κοινή η ομάδα μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Τα τηλέφωνα του σχολείου υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Πολύ ευχαρίστως θα χαρούμε ιδιαίτερα αν υπάρχει αυτή εδώ η διάθεση για βοήθεια των παιδιών. Το αξίζουν νομίζω, αξίζουν να νιώσουν ότι η ομάδα τους έχει τη συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας των Σερών. Ήταν ένας αγώνας μακρύς που ξεκίνησε πέρσι το φθινόπωρο του 2022, που συγκροτήθηκε η ομάδα των παιδιών από το 3ο και το 4ο ΓΕΛ. Κουράστηκαν πολύ, έμαθαν πολλά. Ήταν πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων πανελλαδικά. Ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά μας. Εξαιτίας της σκληρής δουλειάς, ακολουθώντας οδηγίες και υποδείξεις από παλαιότερους μαθητές, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Βελιώτη Νικόλαο και τον κύριο Καντούρη Βαγγέλη. Η προϊστορία που είχε το 3ο ΓΕΛ στο διαγωνισμό αυτό είχε ξεκινήσει με τον κύριο Ζαφυριάδη και είχαμε πάει πάλι σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έδωσε καρπούς, οπότε τη σκυτάλη την πήραν νεότερα παιδιά και συνεχίζουν. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί τα αξίζουν. Πόσα παιδιά συμμετείχαν στην ομάδα? Από το 3ο ΓΕΛ ήταν 3 παιδιά και από το 4ο 4 παιδιά. Πες μας πώς νιώθεις που πετύχατε την πρόκριση. Εντάξει, είμαστε όλοι χαρούμενοι, είμαστε ικανοποιημένοι για τα αποτελέσματά μας και σίγουρα ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να πάμε στο παγκόσμιο, που πλέον καταφέραμε. Ανυπομονούμε πότε θα βρεθούμε με την ομάδα την καινούργια μας και να κάνουμε ό,τι ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο για να φτάσουμε αυτό το σημείο και να ξαναπάμε στο παγκόσμιο με την ίδια διάθεση και την ίδια προσπάθεια. Αντιμετωπίσατε γενικά δυσκολίες? Σίγουρα, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Στην αρχή, πόσο μάλλον που ήμασταν δύο διαφορετικά σχολεία, να βρεθούμε, συναντήσεις.
Ήταν ένας χρόνος που οι Κυριακές μας είχαν ως κύριο στόχο τη φόρμουλα και αυτό το project. Και δουλεύαμε όλη την υπόλοιπη εβδομάδα για να φτάσουμε εκείνη τη μέρα να έχουμε έτοιμες εργασίες, καινούργια πλάνα, καινούργια σχέδια, ιδέες. Ήταν δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα ωραία. Και όταν μάθαμε ότι περάσαμε, ήταν αυτή η χαρά που νιώσαμε όλοι. Ικανοποίηση. Νιώθω περήφανος, νιώθω χαρούμενος. Καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας που είχαμε θέσει στην αρχή της προηγούμενης χρονιάς. Αγωνιστήκαμε ένα χρόνο και το πετύχαμε. Το οποίο είχα το μέρος να σχεδιάσω το αυτοκινητάκι, να δω λίγο αεροδυναμικά και να μελετήσω μερικά πράγματα πάνω και έπρεπε να μάθω νέα πράγματα πάνω σε αεροδυναμική και διάφορα άλλα που έπρεπε. Πες μας πώς νιώθεις μετά την πρόκριση που είχατε. Νιώθω βασικά καταπληκτικά, γιατί ήξερα από το σχολείο μου ήδη έχει συμμετέχει μια φορά, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ήδη. Και όταν έμαθα ότι μπορέσαμε και εμείς και ακολουθήσαμε το κάνει παλιότεροι, ήθελα ας πούμε και εγώ να κατεβώ να δω πώς είναι η εμπειρία, που είναι κάτι ωραίο και απαιτεί δουλειά και χαίρομαι που η δουλειά μου δεν πήγε στράφη. Πόσος χρόνος γενικά σας χρειάζεται? Γενικά μέσα στην εβδομάδα καθόμαστε μετά το σχολείο. Είχαμε μερικά θέματα στην αρχή της ομάδας με κάποιους εκτυπωτές πάνω στο σχολείο που είχαμε, οπότε καθόμασταν, εκτυπώναμε και ας πούμε ξοδεύαμε πάρα πολλές ώρες πάνω για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Το ίδιο και στο τέταρτο Γενικό Λύκειο Σερών. 1, 2, 3. Εγώ ως διευθυντής είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την επιτυχία των παιδιών μας. Θέλω να τους συγχαρώ θερμά για την επιτυχία τους. Είναι τεράστια, πρώτη στην Ελλάδα και συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον διαγωνισμό της Φόρμουλα 1. Λεπτομέρειες θα σας πούν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός ο κύριος Δημόπουλος και τα παιδιά. Εμείς είμαστε ένα σχολείο με πάρα πολλές δράσεις και διακρίσεις και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το σχολείο μας σε συνεργασία με το Τρίτο Λύκειο Σερών συμμετείχε στο πρόγραμμα Formula 1 in Schools, που είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός STEM που προάγει τις τεχνολογίες και την καινοτομία, και τα παιδιά κατάφεραν να διακριθούν και να προκριθούν έτσι ώστε να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο τελικό που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο του 2024. Υπήρξαν δυσκολίες γενικά? Υπήρξαν δυσκολίες. Είχαμε να συνεργαστούμε δύο σχολεία, όπως σας είπα. Τα παιδιά αφαίρεσαν πάρα πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους, γιατί βρισκόμασταν εκτός σχολικού ωραρίου. Σαββατοκύριακας, γιορτές, απογεύματα κτλ. Οπότε δούλεψαν πάρα πολύ, διάβασαν πάρα πολύ και γι' αυτό η επιτυχία τους είναι πολύ μεγάλη και μια ανταμοιβή για τους κόπους τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ανταμείφθηκαν οι κόποι μας, καθώς προσπαθήσαμε πάρα πολύ για αυτή την πρόκριση και αρχικά ο στόχος μας ήταν να προκριθούμε στους παγκόσμιους. Επιπλέον χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε αρκετές δυσκολίες, καθώς ήμασταν και δύο σχολεία που έπρεπε να συνεργαστούμε και δεν ήμασταν στον ίδιο χώρο, άρα βρισκόμασταν σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Νιώθω χαρά και ανταμείφθηκαν οι κόποι μας που τόσο καιρό προσπαθούσαμε για να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Ποιοι είναι οι στόχοι σας γενικά? Οι στόχοι μας ήταν να πάμε στο παγκόσμιο και τώρα που το πετύχαμε είναι να βγούμε σε μια καλή θέση στους τελικούς που θα γίνουν στο εξωτερικό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τα αποτελέσματα. Χτες που βγήκαν τα αποτελέσματα για τις θέσεις και τους πόντους που μαζέψαμε, ήταν γενέθλιος μέρας της ομάδας μας. Πέρυσι τέτοια μέρα ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Ήταν διπλή χαρά για μας, ήταν μια πολύ ξεχωριστή ημέρα. Είμαστε έτοιμοι και βασικά προετοιμαζόμαστε πλέον για την επόμενη φάση που θα γίνει στο εξωτερικό σε ένα από τα Grand Prix, δεν ξέρουμε πού, θα μας το ανακοινώσουν. Έχουμε ομάδα συνεργασίας με ένα ιδιωτικό της Θεσσαλονίκης και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες μας. Ήμασταν όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιτυχία μας στο Πανελλήνιο και τώρα ελπίζουμε για μια καλή θέση και στο παγκόσμιο, στο εξωτερικό.